Έχετε σουρώσει όλη η παρέα και ξεκινάει η συζήτηση για το τι να φάτε για να στρώσει το στομάχι σα. Πατσάδε, κρέπε, ψαρόσουπε. Δυστυχώ η αλήθεια είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που νομίζετε. Το αλκοόλ απορροφάται από τον οργανισμό μέσω του στομάχου. Στη συνέχεια το σηκώτη είναι υπεύθυνο στο να αποβάλει το αλκοόλ από το σώμα και το κάνει και με ένα πολύ αργό ρυθμό, μία μονάδα 10 γραμμάρια την ώρα. Ό,τι και να κάνει εσύ από εκεί και πέρα, αν φά, δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί ο ρυθμό αποβολή το αλκοόλ δεν, δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό μπορεί να αλλάξει είναι ο αριθμό του αλκοόλ. Δηλαδή, αν φας από πριν και πα να πιει, έχει κάποιο νόημα. Το τι θα φας μετά τη σούρα σου είναι θέμα γούστου. Αν φας πολύ, τρεσάρει τον οργανισμό σου, γιατί συγκεντρώνεται όλο το αίμα στο στομάχι και δεν βοηθάει το σηκώτη να κάνει τη δουλειά του. Καλό hangover. Εγώ θα διαφωνήσω εδώ πέρα, διότι κανεί δεν τρώει πατσά για να θεραπεύσει το hangover. Όλοι τρώνε πατσά για να θεραπεύσουν την ψυχή. Άμα πα ένα δικό πέντε ώρε το ξημέρωμα, θα εκεί πέρα μέσα σαν κατεμένε ψυχέ από τη ζωή, οι οποίε πασχίζουν να διορθώσουν με ένα πιάτο χοντρού πατσά.